τι θα έκανα αν ξεκίναγα από την αρχή. Ουσιαστικά αυτό το webinar το φτιάχνουμε και το μαγνητοσκοπούμε για να πάρει ιδέες κάποιος που ξεκινάει είτε πρώτη φορά μαζί μας, είτε ασχολείται πρώτη φορά με δικτυακό marketing, είτε έχει ασχοληθεί με το παραδοσιακό MLM και ξεκινάει σε ένα πρόγραμμα σαν το δικό μας για πρώτη φορά, είτε όταν κάποιος από εμάς ξεκινήσει τη δεύτερη εφαρμογή ή την τρίτη εφαρμογή ή την τέταρτη εφαρμογή, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό που κάνουμε περιέχει μέσα του την ανανέωση, δηλαδή κάποια στιγμή η ομάδα μας εκτός από ταξίδια θα προωθεί και κάτι άλλο και κάτι δεύτερο δηλαδή και κάτι τρίτο και ούτω καθεξής. Οπότε κάθε φορά που θα ξεκινάει κάτι καινούριο, τι θα κάνω εγώ, αυτό είναι, ή τι θα ήθελα, πώς θα ήθελα να χειριστώ το ξεκίνημα αυτό, προηγούμενα ξεκινήματα κλπ. Υπάρχουν πράγματα, ουσιαστικά θα είναι, αυτά που θα διαβάσουμε τώρα θα είναι σκόρπιοι σκέψεις, πράγματα που τα θεωρώ πολύ βασικά προκειμένου να δημιουργήσει κάποιος μεγάλη ανάπτυξη. Και σε αυτό το σημείο πριν ξεκινήσουμε να ξεκαθαρίσω ότι δεν μιλάω για κάποιον ο οποίος ξεκινάει λίγο για να το ψάξει, λίγο για να δει πώς θα πάει, έτσι σιγά σιγά και βλέπουμε, δεν μιλάω για αυτό. Εγώ μιλάω για κάποιον που θέλει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μιλάω για κάποιον που πραγματικά θέλει να κάνει, θέλει να, έτσι, να δημιουργήσει ρεκόρ, ας πούμε, να φτιάξει μια ομάδα 100 ατόμων μέσα σε μια εβδομάδα ή μετά από 2-3 μήνες να έχει μια ομάδα 500 ή 1000 ατόμων. Μιλάω για αυτό τον άνθρωπο που θέλει πολύ γρήγορα πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Μιλάω για αυτόν τον άνθρωπο, πώς το λέω εγώ, ότι πρέπει να ξεκινήσει. Είναι κάποια πράγματα εσωτερικής φύσεως, ας πούμε, είναι κάποια πράγματα που αφορούν την ψυχολογία και τον τρόπο σκέψης των δικών μας. Είναι καθαρά εσωτερικά δικά μας πράγματα, που παίζουν όμως μεγάλο ρόλο. Και είναι και πράγματα εξωτερικής φύσεως, δηλαδή το τι όντως πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, γιατί μπορεί να έχεις την ψυχολογία, μπορεί να έχεις και το mindset, αλλά αν δεν κάνεις τίποτα, προφανώς δεν θα έχεις σπουδαίο αποτέλεσμα. Εκτός αν πιστεύεις ότι το σύμπαν θα φέρει τα πράγματα προς σένα. Εγώ παρεπτόντως όλα αυτά δεν τα πιστεύω. Και θεωρώ ότι ο Κοέλ ουσιαστικά έχει, είναι σαν ότι έχει κάνει μια συμμαχία από όσους δεν θέλουν να προοδεύσουμε. Δηλαδή αυτό ότι κάθεσαι και περιμένεις, και όταν είσαι έτοιμος το σύμπαν θα σου φέρει. Όχι, πρέπει να δράσουμε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω για τον Κοέλ τώρα, γιατί τους περισσότερους αρέσει. Αυτά κάνω και στοχοποιούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, το πρώτο που θα έκανα είναι ότι θα ενθουσιαζόμουν με την προοπτική που υπάρχει. Δεν μιλάω τώρα για πίστη, δεν λέω ότι θα ήμουν 100% σίγουρος ότι αυτό θα προχωρούσε. Όχι, δεν θα ήταν λογικό να είμαι 100% σίγουρος για κάτι που τώρα ξεκινάει. Οπότε, και όταν λέω δεν μιλάω για πίστη, ενώ ότι δεν μιλάω για κάτι που θα μας κάνει να φανούμε περίεργους ή φανατικούς. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, αν η απάντηση στο Γιώργο από το Βόλο, ο οποίος ρώτησε πώς ξέρουμε ότι η εταιρεία αυτή θα κρατήσει για πάντα και την αξιόπιστη, αν έλεγα του στυλ, η εταιρεία μας είναι η καλύτερη εταιρεία του κόσμου και θα μείνει για πάντα και αυτό το πράγμα σε κάνει να φαίνεται λίγο περίεργο. Δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Λέω ενθουσιαζόμαστε με την προοπτική ότι εκτιμώ την κατάσταση, εκτιμώ τις πιθανότητες και φαίνεται ότι αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ καλό. Ως εκ τούτου αξίζει να βάλω προσπάθεια. Με την ίδια λογική και όταν ένας υποψήφιος θα μας φέρει κάποια τέτοιου είδους αντίρρηση ή θα εκφράσει μια επιφύλαξη, η απάντησή μας θα πρέπει να είναι ειλικρινά να εκφραστεί ως εξής. Μοιράζομαι τις επιφυλάξεις σου. Ναι, μιλάμε για κάτι καινούριο. Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Αλλά κοίτα τι κι αν συμβεί αυτό. Φαίνεται ότι κάπως έτσι είναι. Άρα πρέπει να το προσπαθήσουμε. Ενθουσιαζόμαστε με την προοπτική που του αν πάνε όλα καλά. Δεν μιλάμε αν γίνει το ένα στα χίλια, ενθουσιαζόμαστε με την προοπτική. Δεν μιλάω ενθουσιάζομαι, α, τι ωραία θα ήταν να κέρδισε το λότο μια μέρα και που κάθεται σε μια παρέα και λέει, α, εγώ αν κέρδισε το λότο θα πήγαινα στο αφεντικό μου και θα δούμε για την ημέρα. Δεν λέμε γι' αυτό. Μιλάμε το κατά 90%. Κατά 90% έτσι φαίνεται ότι είναι. Κατά 95%, κατά 80%. Έχουμε τις πιθανότητες με το μέρος μας και ενθουσιαζόμαστε με την προοπτική. Αυτό είναι το πρώτο. Κατά τη γνώμη μου πολύ βασικό αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θα ετοιμαζόμουν για πόλεμο. Τώρα όταν λέω για πόλεμο, έχω βάλει και το χαμογελάκι δίπλα, δεν είναι ότι θα τσακωθούμε με κάποιον, δεν είναι ότι έτσι ετοιμάζομαι για πόλεμο και αποκτώ κακή νοοτροπία. Αυτό που ουσιαστικά λέω είναι ότι ετοιμαζόμαστε για πάρα πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή θα έχουμε 3 μέρες πανικόβλητης δουλειάς
και μετά θα έχουμε και 2 εβδομάδες με πάρα πάρα πολύ δουλειά. Αλλά όταν μιλάω για το πρώτο τρίμερο, μιλάω για δουλειά. Δηλαδή το πρώτο τρίμερο που ξεκίνησε η Fan Life, γιατί ουσιαστικά το πώς θα ήθελα να ξεκινήσω σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι το ποσό τους ξεκίνησε τη Fan Life και θεωρώ ότι από το ξεκίνημα μπήκαν οι βάσεις για να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα των 3.000 ατόμων μέσα σε ένα εξάμηνο. Το οποίο κακά τα ψέματα είναι ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή όσο οικονομικό και αν είναι ένα πρόγραμμα, όσο εύκολο και αν είναι, όσο καλό και αν είναι το Force Metric, που σίγουρα αυτά παίζουν ρόλο, σίγουρα αυτό που έγινε είναι κάτι καλό και σίγουρα αυτό που έγινε έχει τις ρίζες του ή οφείλει την επιτυχία του σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στις πρώτες μέρες. Γιατί? Γιατί στις πρώτες 3 μέρες έκανα 35 προσωπικές εγγραφές. Θα πούμε μετά με ποιο τρόπο. Και αυτό που έχω πει πολλές φορές είναι ότι κάνοντας 35 προσωπικές εγγραφές μέσα σε 3 μέρες και κάνοντας πάνω από 50-60 εγγραφές μέσα σε επόμενες 2 εβδομάδες και δίνοντας μια ορμή στο βάθος και λοιπά με τον τρόπο που θα πούμε, πρέπει να κάνεις κάτι πάρα πολύ χοντρό για να μην προχωρήσεις μετά. Δηλαδή πρέπει πραγματικά να αυτοπυροβοληθείς πολλές φορές. Έτσι, αν το κάνεις αυτό, βάζοντας σχετικά καλά άτομα, ενημερώνοντας σωστά, χωρίς να τους παραπληροφορήσεις και το καθεξής, κάνοντας το αυτό, δηλαδή κάνοντας μέσα σε 3 μέρες τόση πολλή δουλειά και μέσα σε 2 εβδομάδες επίσης πολλή δουλειά, δημιουργείς κάτι που δεν τρέχει μόνο του, έτσι, δεν τρέχει ποτέ κάτι μόνο του, αλλά τρέχει εύκολα. Δηλαδή, θέλει τη δικιά σου βοήθεια, αλλά τρέχει τέλος πάντων, μπορεί να τρέξει, όπως αποδείχθηκε κιόλας. Τώρα, γιατί θέλουμε 3 μέρες πανικόβλητης δουλειάς και γιατί θέλουμε 2 εβδομάδες με πολλή δουλειά. Γιατί θέλουμε να γίνει αυτό. Δηλαδή, εκείνες τις 3 μέρες, για να καταλάβετε, είχα δείξει και πλάνο 2.30 το πρωί. Πώς έδειξα πλάνο 2.30 το πρωί? Βρήκα κάποιον στο Skype online. Τέλος πάντων, είσαι ξύπνιος? Ο Κωνσταντίνος είμαι, είχαμε να μιλήσω κανένα εξάμεινο, ξέρω, τον ήξερα από άλλο πρόγραμμα. Ναι, είμαι ξύπνιος, τι γίνεται? Μπλα 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 πλάνο. Αυτό το πράγμα λέω. Δηλαδή θα κοιμηθούμε και πολύ λίγο αυτό το τρίμερο. Προτείνω. Τώρα, γιατί δεν ξεκινάμε σιγά σιγά? Γιατί αυτή η δουλειά των 3 ημερών και των 2 εβδομάδων, γιατί να μην γίνει μέσα σε 3-4 μήνες? Οι άνθρωποι που, αυτοί οι 100 άνθρωποι που να μιλήσεις, για ποιο λόγο να τους μιλήσεις μπαμ και κάτω, που θα κάνεις και λάθος, που θα είσαι και κουρασμένος, που θα ξεχάσεις να κάνεις και follow-up, που θα είσαι με την ψυχή στο στόμα? Γιατί να γίνει έτσι? Γιατί να μην γίνει σιγά σιγά? Θα σας πω γιατί κατά τη γνώμη μου. Την ιστορία του πώς αρχίσαμε σε κάποιο πρόγραμμα, σε κάποια εταιρεία, έχουμε μόνο μια ευκαιρία να τη δημιουργήσουμε. Γιατί μια φορά ξεκινάμε. Μετά υπάρχει και το ξαναπροσπαθούμε. Αλλά είτε σε αυτό το πρόγραμμα, είτε στο όποιο πρόγραμμα ξεκινήσουμε, έχουμε μια ευκαιρία για να διηγηθούμε τι πετύχαμε τον πρώτο μήνα. Οι άνθρωποι ανταποκρίνονται πάρα πάρα πολύ στο τι πετύχαμε τον πρώτο μήνα. Στο δικτυακό marketing, το παραδοσιακό, έχουμε μάθει πάρα πολλές τρίπλες και πάρα πολλούς τρόπους να αποφεύγουμε αυτή ακριβώς την ερώτηση. Τι πέτυχες τον πρώτο μήνα? Πόσα βγάζεις? Έτσι, υπάρχουν στην παλιά εταιρεία που ήμουν, υπήρχαν κασέτες, βιβλιογραφία ολόκληρη στο πώς θα αποφύγουμε αυτή την ερώτηση. Από το να απαντήσεις τώρα ξεκινάω ή άμα είσαι 6 μήνες, τόσο καιρό το μελετούσα, τώρα προσπαθώ, τώρα ξεκινάω πραγματικά, μέχρι το σχεδόν ψέμα, ας πούμε, το παράδειγμα ότι δεν θα πιστέψεις πως θα βγάζω. Και λέει όντως, δεν θα πίστευες ποτέ ότι δουλεύω τόσο καιρό τσάμπα, αυτή ήταν η λογική. Τέλος πάντων, εδώ πέρα, ένα τεράστιο πλεονέκτημα που έχουμε σε αυτό το είδος τα προγράμματα είναι ότι μπορούμε όντως τον πρώτο μήνα να βγάλουμε λεφτά. Όχι εκατομμύρια, όχι πάρα πάρα πολλά λεφτά, αλλά οι υποψήφοι μας, αν η απάντηση στο πώς έβγαλες τον πρώτο μήνα είναι 200 ευρώ ή 150 ευρώ, τους κάνει αυτή η απάντηση. Δεν περιμένουνε έβγαλα 32.000 ευρώ για να πούνε ξεκινάω. Απλώς θέλουν να δουν ότι κάτι βγήκε, δηλαδή ότι δεν θα δουλέψουν ένα μήνα τσάμπα. Παλιά χρειαζόταν να πείσουμε τον κόσμο να δουλέψει τσάμπα. Και αν ξεκινήσει δικιά σου επιχείρηση την πρώτη 5 ετία, όλη αυτή η παραφιλολογία ότι οι επιχειρηματίες δουλεύουν τσάμπα τα 5 χρόνια και ούτω καθεξής, τα ξέρουμε όλα αυτά. Εδώ πέρα ευτυχώς, όχι ότι δεν είναι αλήθεια αυτά, είναι σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια αυτά. Εδώ πέρα ευτυχώς αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται. Ένα τεράστιο πλεονέκτημα που έχουν όλα αυτά τα προγράμματα και όλα τα προγράμματα που θα προωθήσουμε από είναι ότι μπορείς να βγάλεις χρήματα άμεσα, γρήγορα, τον πρώτο μήνα να έχεις βγάλει κάτι.
Οπότε, στην ιστορία μας, είναι καλό να έχουμε κερδίσει, να έχουμε δημιουργήσει κάτι που άλλος θέλει. Κάτι που θα εμπνεύσει με τον άλλο σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, τον πρώτο μήνα κέρδισα τόσα χρήματα. Ή, αν δεν θέλουμε να μιλήσουμε για χρήματα που είναι λίγο κακόγουστο, να μιλάμε για χρήματα, κοίταξε να δεις, έκανα τόσες προσωπικές εγγραφές τον πρώτο μήνα. Ή, ειδικά αν μιλάμε σε διοικητές, αυτού του είδους το παράδειγμα μπορεί να δουλέψει και περισσότερο από τα χρήματα. Ή, μέσα στον πρώτο μήνα δημιούργησα μια ομάδα 84 ατόμων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κοίτα να δεις, αυτόν τον ήξερα. Αυτός δεν είχε βάλει ούτε 5 άτομα σε ένα χρόνο μέσα. Και τώρα έφτιαξε μέσα σε ένα μήνα 84 άτομα, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Τώρα εδώ πέρα να διευκρινίσω ότι μιλάμε για την καλύτερη αρχή, μιλάμε για την ιδανική αρχή, όχι για κάτι που αν δεν κάνεις δεν μπορείς να πετύχεις. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Μιλάμε για το best case scenario. Μιλάμε ότι κάποιος βλέπει αυτό το βιντεάκι και αν τα κάνει όλα τέλεια θα είναι πολύ καλά για αυτόν, αλλά αν αυτό το βίντεο το βλέπετε ένα μήνα, δύο μήνες μετά που ξεκινήσετε, μην λέτε «Α, Θεέ μου, εγώ τον πρώτο μήνα ξεκίνησα χάλια, δεν μπορώ να πετύχω». Όχι, μιλάμε για το ιδανικό ξεκίνημα. Εξάλλου, όπως ξέρουμε, στο διαδικτυακό μάρκετινγκ δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να πετύχεις αυτό που θες. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι και ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικές στρατηγικές ανάλογα με το χαρακτήρα που έχει, τι του πάει, τι δουλεύει για αυτόν κλπ. Κλπ. Το δεύτερο πράγμα που θα έκανα είναι ότι θα έγραφα μια λίστα. Αυτό δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, είμαι σίγουρος. Ναι. Τέλος πάντων, είναι κάτι αυτό που το λέμε πάντα, αλλά δεν το κάνει κανείς από αυτά. Γιατί εμείς είμαστε πιο έξυπνοι, εμείς τα έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, λέγοντας τώρα θα έγραφα λίστα, να ξεκαθαρίσω λίγο τι εννοώ. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση στο τι θα πει γράφω λίστα. Να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε. Εννοώ ότι ξεκινώντας θα έπαιρνα ένα στυλό ή ένα μολύβι. Θα έπαιρνα και ένα κομμάτι χαρτί. Θα κούμπαγα το στυλό πάνω στο χαρτί και μετά θα κούναγα το στυλό ή το μολύβι. Θα τα κούναγα μάλιστα με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίζονται γράμματα το ένα δίπλα από το άλλο, τοποθετημένα με τέτοια σειρά, ώστε να σχηματίσουν λέξεις, ονόματα, φίλων και γνωστών, που θεωρώ ότι μου κάνουν για front line. Αν θεωρείτε τώρα ότι παρά είμαι αναλυτικός, υπάρχει λόγος που το κάνω αυτό. Το αστιάκι είναι ότι πραγματικά λες το άλλο κάνε γραπτή λίστα και φαίνεται να μην καταλαβαίνει ότι εννοείς γραπτή λίστα. Είναι σαν, εννοεί κάτι, σαν εννοούμε κάτι άλλο. Δηλαδή κάνε μια γραπτή λίστα. Φαίνεται τόσο απλό. Αλλά δεν είναι ότι θα έρθει και θα σου πει δεν θα το κάνω. Σου λέει ναι το έχω κάνει. Δηλαδή σου λέει ας πούμε παράδειγμα τώρα έτσι. Δεν πάω καλά. Okay. Σε πώς έχεις μιλήσει. Για να δω αν πας καλά, γιατί πολλές φορές κάποιος νομίζει ότι δεν πάει καλά. Δηλαδή ένα κλασικό είναι μίλησα σε 10, θα γραφτήκαν οι 3. Δεν πάω καλά. Οι 7 είπαν όχι. Όχι, πας τρομερά καλά. Πας πάρα πολύ καλά. Σε πώς έχεις μιλήσει δεν ξέρω. Σου λέει. Αν έχεις λίστα ξέρεις. Είναι ένας από τους λόγους που κάνουμε τη λίστα για να ξέρεις. Η ερώτηση μετά είναι έχεις κάνει λίστα. Λίστα φυσικά από την αρχή, από όταν ξεκίναγα κάνα λίστα. Δεις τη λίστα σε πώς έχεις μιλήσει. Και σου λέει μετά. Αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Εννοείς να την έχω γράψει τη λίστα. Τι άλλη λίστα? Εννοεί τη λίστα στο κινητό του, τη λίστα στο Facebook, τι λίστα στο... Δεν ξέρω τι εννοεί. Οπότε μιλάμε για γραπτή λίστα. Θα έκανα γραπτή λίστα με χαρτί και μολύβι. Να πω και άλλα πράγματα για αυτό το θέμα. Γιατί κάθε φορά το περνάμε έτσι και βλέπω ότι κανείς δεν κάνει λίστα. Ακόμα και... Λοιπόν, οπότε. Εγώ τώρα ασχολούμαι με το internet marketing από το προηγούμενο καλοκαίρι. Και ενώ όταν ξεκίνησα είχα ελάχιστες επαφές, η αρχική μου λίστα ήταν 40 κάτι άτομα, μια πολύ μικρή λίστα, και ήταν λίστα δηλαδή που πιέστηκα να τη βγάλω, έβαλα και πελάτες μέσα στους οποίους αισθανόμουν άβολα να μιλήσω κτλ. Γιατί όπως είπα δεν είμαι κοινωνικός. Αυτή τη στιγμή, προφανώς, εξαιτίας του ότι ασχολούμαι με κάποια μικρή ή μεγάλη επιτυχία με αυτό το χώρο, προφανώς έχω αρκετές επαφές. Οπότε, και αυτές τις επαφές έχω οργανωμένες. Δηλαδή, έχω στο δίκτυο με τα εργαλεία ένα Skype Room, στο οποίο είναι εκεί όλη η ενεργή ομάδα που είναι στο δίκτυο με τα εργαλεία. Είναι άνθρωποι που με ξέρουν και που τους ξέρω. Φτιάξαμε ένα Skype Room για την Blockbuzz, ένα πρόγραμμα online traffic. Ένα Skype Room για την Banners. Ένα Skype Room για την DTR, με συνεργάτες που δουλέψαν μαζί έτσι. Και στην My Fun Life, επειδή η ομάδα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, έχουμε πολλά διαφορετικά δωμάτια. Όχι ένα δωμάτιο, έχουμε πολλά διαφορετικά δωμάτια. Μόνο η My Fun Life έχει 5 δωμάτια
με επιμέρους ομάδες, στα οποία είναι όλες οι επαφές οργανωμένες, έτσι με αλφαβητική σειρά τα πάντα. Έχουμε δωμάτια για το mastermind, δωμάτια με τους 100 plus leaders, τους 300 plus, τους 500 plus. Έχουμε δωμάτιο με ζαφύρια, με χρυσούς, δωμάτιο confidential, θα σας έλεγα τι είναι αυτό, αλλά είναι confidential. Οπότε, τι θέλω να πω, έχω πάρα πολλές λίστες. Παρ' όλα αυτά, όταν έρθει η ώρα της δεύτερης εφαρμογής, θα πάρω χαρτί και μολύβι και θα κάνω γραπτή λίστα στο λόγο μου. Όταν ξεκίνησα τη MyFanLife, παρόλο που είχα όλα αυτά τα δωμάτια, στο λόγο μου έκανα γραπτή λίστα. Τώρα γιατί? Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί θες να τους αξιολογείς αυτούς τους ανθρώπους. Θες δίπλα να σημειώσεις τι έγινε, να κάνεις ένα σχόλιο. Πάρ' τον μετά, αν μπεις στη δράση και πάρεις μέσα σε μια μέρα 30 τηλέφωνα, το θες το χαρτί, πώς θα το κάνουμε? Θα σας έλεγα εμπιστευτείτε με, αλλά το είπα και στο προηγούμενο webinar αυτό και κανείς δεν εμπιστεύει και κανείς δεν έκανε γραπτή λίστα. Είναι το πιο, δηλαδή από όλη την εκπαίδευση που έχω πάρει στο παραδοσιακό MLM, το μόνο που κρατάω είναι η γραπτή λίστα. Δεν γίνεται αλλιώς. Ας έχουμε τώρα το κινητό, το Facebook, τα πάντα. Ειδικά αν θέλουμε να κάνουμε, αν θέλουμε να φτιάξουμε την καλή ομάδα, θέλει γραπτή λίστα. Θέλει να αξιολογήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιον θα πάρω πρώτο, ποιον θα πάρω δεύτερο. Να σκεφτούμε ότι αυτός θα τον ωραίο να μπει κάτω από εκείνο κτλ. Χρειαζόμαστε μια γραπτή λίστα. Άλλο σημείο. Προσπαθώ να συγκεντρώσω τη δική μου Dream Team. Το μοναδικό μου κριτήριο είναι ποιοι από τους γνωστούς μου θα ήταν κατάλληλοι, καλοί ή πολύ καλοί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν κάθομαι να σκεφτώ «Α, αυτός μου έχει πει όχι εκεί, μου έχει πει όχι αλλού» κτλ. Σκέφτομαι από το μηδέν ποιους ξέρω, ποιοι θα ήταν καλοί σε αυτό. Δεν μπανάνε όπου να είναι, ξέρω εγώ. Εγώ θα του κάνω μια πρόταση, γιατί θεωρώ ότι ήταν καλός. Δεν λέω «Α, θα πάμε σε όλους να μιλήσουμε». Αυτό ξέρουμε ότι και μη αποδοτικό είναι και εξαιρετικά ψυχοφθόρο. Λέω στους ανθρώπους που πιστεύουμε ότι θα ήταν καλοί, μιλάμε γρήγορα και σε αυτούς τους ανθρώπους μιλάμε πρώτους. Μιλάμε κατευθείαν, μιλάμε μέσα σε αυτό το τρίμερο. Προφανώς αν έχουμε φτιάξει ομάδα, προφανώς έχει προτεραιότητα η ομάδα μας. Και προφανώς έχουν προτεραιότητα τα άτομα που έχουν αποδείξει και μας έχουν αποδείξει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με επιτυχία. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πετύχει πράγματα μαζί μας, προφανώς αυτοί έχουν προτεραιότητα και προφανώς αυτοί θα ενημερωθούν. Παρεπιπτόντως, να ξέρετε το εξής. Θεωρώ ανήθικη τη λογική του να μην ενημερώσεις την ομάδα σου όταν βρεις κάτι άλλο για να μην την αφαιστιάσεις. Γιατί ουσιαστικά η ομάδα μας εμάς μας εμπιστεύεται ότι τους λέμε την αλήθεια και ότι τους ενημερώνουμε για τα πάντα. Και αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει. Το μεγάλο πλεονέκτημα του να ξεκινάς καινούρια πράγματα και η Fun Life αυτό το ενσαρκώνει πλήρως με τις επόμενες εφαρμογές που φέρνει, το ότι δεν είμαστε δηλαδή ταξιδιωτικό πρόγραμμα και πορωμένοι με τα ταξίδια και αν δεν είναι ταξίδι είναι σκουλίκι γιατί τα ταξίδια είναι το μέλλον και ούτω καθεξής, ας πούμε. Έχουμε ανοιχτή την πόρτα για οτιδήποτε άλλο θεωρήσουμε ότι είναι αξιόλογο, κερδοφόρο και το θέλει ο κόσμος. Το πλεονέκτημα του να ξεκινάς κάτι καινούριο είναι ότι κάποιοι που απέρριψαν τα ταξίδια, επειδή είναι ταξίδια, επειδή το timing δεν τους έκανε, επειδή δεν πιστεύαν ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά τελικά να τα καταφέραμε, ή για οποιοδήποτε λόγο τα απορρίψανε, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ξεκινήσουν. Μπορώ να σας πω άπειρα προσωπικά παραδείγματα ανθρώπων που απορρίψαν το ένα πρόγραμμα, απορρίψαν το δεύτερο πρόγραμμα, απορρίψαν το τρίτο πρόγραμμα και τελικά ξεκινήσαν. Κλασικό παράδειγμα, θα πω το Στάθη τον Καρυπίδη που είναι εδώ πέρα. Ο Στάθης, με το Στάθη καταρχάς μιλούσαμε για πάρα πολλούς μήνες πριν. Είναι η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα. Μιλούσαμε πάρα πολλούς μήνες πριν. Είχε απορρίψει τη Stifor, το πρώτο δίκτυο. Πρέπει να ήταν στη λίστα μου, είχα προτείνει blog, bar, όλα αυτά τα είχε απορρίψει. Είχαμε μιλήσει προσωπικά παρόλα αυτά, παρόλες τα απορρίψεις ας πούμε, και παρόλο που τότε είχαμε έντονες διαφωνίες. Για την DTR τον πήρα. Μου είπε ότι είναι μια βλακεία και μισή. Τι βλακεία είναι αυτή, κάτω, τι είναι αυτό το έσχος, ας πούμε. Έτσι. Παρόλα αυτά, γιατί και δεν του άρεσε, όχι δεν του άρεσε, θεωρούσε παράλογο το να μπορεί κάποιος να βγάλει χρήματα από τα ταξίδια. Κάπου εκεί ήταν η διαφωνία μας, τέλος πάντων. Και το απέρριψε, αλλά δεν το απέρριψε, θα το δω και τα λοιπά. Ήταν, τι βλακεία, ας πούμε. Στη MyFanLife το ξαναπήρα.
Γιατί θεωρούσα, μια που είχα. Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο μου είχε κάνει κλικ, ας πούμε ότι. Όχι, κάτι τέτοιο. Τον πήρε και ξεκίνησε. Και έχει μια ομάδα αυτή τη στιγμή, η οποία έχει πλησιάσει, έχει ξεπεράσει, δεν θυμάμαι, τα 800 άτομα. Έχει ξεπεράσει τα 700 άτομα η ομάδα του. Ενός ανθρώπου που μου είχε πει όχι 3-4 φορές. Και αυτό το πράγμα του έκανε κλικ. Του άρεσε το coding, δεν ξέρω τι του άρεσε, ας πούμε. Κάτι του άρεσε. Και έγινε αυτό. Πολλά άλλα παραδείγματα. Και ο Χάρης ο Παπαδόπουλος, του είχα κάνει κανένα δύο προτάσεις πριν, τον είχα γνωρίσει σαν απλά μου, του είχα κάνει κανένα δύο προτάσεις, δεν τις δέχτηκε, ξεκίνησε και αυτός εδώ πέρα. Είναι άλλοι που είναι από την αρχή, είναι άλλοι που ξεκινάνε συνέχεια. Μιλάμε σε αυτούς που θεωρούμε τους καλύτερους μας. Δεν λέω μιλάμε σε όλους. Δεν λέω, υπάρχουν άνθρωποι που μου έχουν φανεί αντιπαθείς και στους οποίους δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω, γιατί θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κολλήσουμε να συνεργαστούμε. Με άλλους ανθρώπους όμως μπορείς να συνεργαστείς. Και το καλό όταν συμβαίνει αυτό είναι ότι με αυτούς τους ανθρώπους μετά θα συνεργάζεσαι σε ό,τι άλλο συμβεί. Γιατί άμα συνεργάζεσαι τώρα, έτσι, δεν έχεις λόγο να σταματήσεις να συνεργάζεσαι. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Λοιπόν, άλλο τρομερά σημαντικό σημείο. Τρομερά, τρομερά σημαντικό σημείο. Δηλαδή, από αυτό τώρα που θα πω, καθορίζεται σε τεράστια. Τώρα θα σας πω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε σε μια εβδομάδα να έχετε 100 άτομα ομάδα. Αν είστε και σήμερα, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, ή αν είστε ζωντανά, ό,τι να είναι, μπορώ να σας πω πώς σε μια εβδομάδα θα έχετε 100 άτομα ομάδα. Δεν είναι απόλυτα αυτά, βέβαια, θα πρέπει να τηρηθεί μια συνθήκη, αλλά τέλος πάντων, το λέω έτσι για να ακουστεί εφετζήδικο. Να σας τραβήξει την προσοχή. Λοιπόν, αναγνωρίζουμε την εξέλιξη των θέσεών μας, δηλαδή. Η λογική πάει ως εξής. Αυτό το πρόγραμμα μου αρέσει. Εγώ θα το προσπαθήσω. Και θα το χτίσω. Γιατί το χτίσαν κι άλλοι, γιατί το χτίζουν κι άλλοι, γιατί έτσι. Γιατί θα το χτίσω. Ξέρω ότι εγώ ξέρω εμένα. Και εγώ ξέρω ότι θα το χτίσω αυτό το πρόγραμμα. Έτσι αποφάσισα. Εγώ αποφάσισα ότι θα το χτίσω. Που σημαίνει ότι οι πρώτες τρεις θέσεις μου έχουν μεγάλη αξία. Γιατί θα πάρουν πάρα πολύ spillover αυτοί που είναι στις τρεις θέσεις μου. Επίσης αναγνωρίζω ότι και οι επόμενες 9 θέσεις μου έχουν πολύ μεγάλη αξία. Οπότε ειδικά αυτές τις 12 θέσεις, ανάλογα με τη δυναμική του καθενός, μπορεί να θεωρήσει αξιωματικά ότι έχουν αξία και 27 θέσεις ή και 81 κτλ. Ο καθένας ανάλογα με τη δυναμική που έχει. Όταν ξεκίνησε η Fun Life, εγώ έδωσα αξία από μόνος μου, έτσι το αποφάσισα. Στις πρώτες 12 θέσεις μου. Και ειδικά στους 9 που μπήκανε, έβλεπε και το χόμπι χτες και έλεγε 9 ή 9. Η δική μου ήταν καλή 9, δεν ήταν κακή. Οπότε σε αυτούς τους 9 εγώ έκανα την εξή. Με λίστα πάλι γραπτή, έτσι. Και κατέληξα εγώ ποιοι είναι οι καλύτεροι 9 κατά τη γνώμη μου. Οπότε τι έκανα. Πρώτον έπρεπε να τους καλέσω να τους κάνω το πλάνο. Έτσι. Να τους καλέσω να τους κάνω το πλάνο. Αν μου λέγαν όχι, δεν είχε νόημα να τους ζητάμε, δεν θα μπαίνω σε 9, μη τι άλλο. Δεν θα μπαίνω πουθενά πιθανότητα. Γιατί σβήνει συνέχεια η οθόνη, ρε. Οκ, εντάξει, έχουμε μπαταρία. Ας το βάλουμε στο balance, γιατί μου το σβήνει για screen saver. Λοιπόν, οπότε. Κάτι λέγαμε, ξεχάστηκα τώρα. Τώρα γίνονται αυτά για να έχω να μοντάρω μετά το βίντεο. Ένα καινούριο μέλος μου είχε κάνει παρατήρηση μια φορά ότι στα βίντεο είσαι τόσο καλός, αλλά στο webinar της εργατών τι έπαθες, συνέχεια διαλύσεις πάθαινες. Είναι ότι, ότι πάω μετά και μοντάρω τα βίντεο και δεν θέλουν τη διαλύσεις. Λοιπόν, για τους 9 λοιπόν, μπράβο λοιπόν για τους 9. Στους 9 λοιπόν τι έκανα. Έγραψα λοιπόν τους κατά τη γνώμη μου καλύτερους 9. Και τους είπα λοιπόν το πλάνο. Μπλα 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 μπλα. Τώρα επειδή ήταν αυτοί οι περισσότεροι στην ομάδα μου, ήξερα ότι θα τους αρέσει πάρα πάρα πολύ. Το ξέρεις, γιατί όταν σου αρέσει αυτό, σου αρέσει και αυτό, ξέρω ότι θα σου αρέσει και εκείνο. Είναι λογικό αυτό, έτσι. Είναι ο τύπος, ας πούμε. Πώς ξέρεις ότι κάποιος έχει ένα τύπο. Είμαστε της ίδιας λογικής. Είμαστε της ίδιας λογικής. Λέμε, ας πούμε, Fort Matrix να έχει υψηλό payout, να πληρώνει χαμηλά, να μπορεί κάποιος να βάλει χρήματα κατευθείαν. Αν σου έχω δείξει αυτό και αυτό που σου αρέσει, σου δίνω και κάτι άλλο. Η My Fun Life είχε πάρα πάρα πολλά πλεονεκτήματα, κακά τα ψέματα. Οπότε ήξερα πιθανότητα θα του αρέσει. Οπότε το δείχνω και το αρέσει. Και μετά είναι αυτό που ζητώ ανταλλάγματα, δηλαδή για να το πω καλύτερα, θέτω όρους. Δεν ζητώ οικονομικά ανταλλάγματα, δεν λέω θα σου πουλήσω τη θέση, ας πούμε, κάτι τέτοιο, αυτό θα ήταν καταστροφικό. Αυτό που κάνουμε είναι το εξής, ότι του λες, κοίταξε να δεις, εγώ μπορώ να σε βάλω εδώ. Α, ωραία. Οκ, αλλά για να σε βάλω εδώ, θέλω να δεσμευτείς, όχι τώρα νομικά να δεσμευτείς, δεν μπορώ να τον δεσμεύσω με κάποιο τρόπο, λόγος κυρίων. Θέλω να δεσμευτείς ότι μέσα σε μια εβδομάδα
θα έχεις κάνει 12 εγγραφές. Γιατί μπορούν να κάνουν 12 εγγραφές. Κάποιος που ασχολείται με το MLM λίγο καιρό μπορεί να κάνει 12 εγγραφές. Ειδικά αν έχει κάποιο είδους ελάχιστη επιτυχία. Και ειδικά σε τέτοιου είδους προγράμματα που μιλάμε τώρα για εγγραφές 15-20 ευρώ. Έτσι, μιλάμε ότι πραγματικά μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θα πιεστείς, ναι, θα, μπορεί να πιεστείς, μπορεί να μην πιεστείς. Δεν έχει σημασία, αυτή είναι η όρη μου. Από αυτούς τους, από τους 9, οι 9 τους δέχτηκαν τους όρους. Κάνα δυο μικρέμασαν. Δηλαδή κάποιος έκανε 7, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος έκανε 5. Δεν τήρησαν όλο το λόγο τους. Και τσακωθήκαμε μετά. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι ομάδα 100 ατόμων, ότι μέσα σε μια εβδομάδα πρέπει να είχα 200 άτομα. Γιατί όταν κάποιος βάζει 12, δεν θα μείνουν 12. Αυτή, έτσι, αυτό είναι το πλεονέκτημα της ορμής. Ότι όταν δημιουργεί ορμή, μετά χτίζεις πάνω στις επιτυχίες σου. Το MLM, να ξέρετε, δεν είναι ίδιο πράγμα όταν έχεις πετύχει και όταν δεν έχεις πετύχει. Όταν έχεις πετύχει είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Μάλλον υπερβάλλω τώρα. Υπερβάλλω, δεν είναι πάρα πολύ. Όταν έχεις πετύχει είναι τόσο ευκολότερο από όταν δεν έχεις πετύχει. Και εγώ γι' αυτό λέω κάποιος στην αρχή να βάλει όλη την προσπάθεια για να δημιουργήσει μια μικρή επιτυχία. Οπότε μετά τι γίνεται? Μέσα σε μια εβδομάδα είχα μια ομάδα 150-200 άτομα. Μετά όταν μιλάς στον άλλο και του λες έλα μέσα σε μια εβδομάδα έχω βάλει 200 άτομα, τι θα σου πει αυτός, δεν δουλεύει? Είναι αλλιώς, είναι αλλιώς. Από το ξεκινήσαμε πριν μια εβδομάδα και είμαι εγώ και ο Μιχάλης, ας πούμε. Και εσύ θα σου τρεις, έχω ακόμα τρεις κοινές θέσεις. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, οπότε αυτό είναι ότι αναγνωρίζουμε την αξία των θέσεών μας. Τώρα έχω να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Θα ζήταγα 20 εγγραφές. Minimum. Ζαφύρι, κατευθείαν, αλλιώς. Αλλιώς δεν σε βάζω. Δεν αστείευομαι παρεπτόντως, θα το ξέρετε αυτό. Όντως, θεωρώ ότι το ζαφύρι θα έπρεπε κάποιος να το κάνει έτσι, άμα είναι να μπει στην αρχή ενός Matrix. Αλλά τέλος πάντων, σας λέω, όταν ξεκίνα εγώ, ήμουν πιο μαλακός 12. Αυτό όσο πάει, γίνομαι πιο αυστηρός. Λοιπόν, τώρα, η όλη ιστορία στο MLM, κατά τη γνώμη μου, αν το πράγμα πηγαίνει καλά, γιατί αν κολλάει, μετά ξεπερνιέται, αλλά είναι δύσκολο αν κολλήσει. Είναι πως αυτό ότι όταν έχουμε ένα κουτί και το σπρώχνουμε, τσουλάει, αλλά άμα κάπου κολλήσει μια πέτρα μετά το να ξαναρχίσει είναι δύσκολο. Ξαναρχίζει, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Αυτό. Και παθαίνουμε κράμπες μετά, βγαίνουμε έξω να πιούμε λίγο νεράκι να ξεκουραστούμε, μετά βρίσκουμε κάτι άλλο και ξεχνάμε να κουβαλίζουμε το κουτί και δεν το κουβαλάμε ποτέ, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δημιουργούμε μια μικρή επιτυχία και χτίζουμε πάνω σε αυτή τη μικρή επιτυχία μια λίγο μεγαλύτερη επιτυχία. Και μετά μια λίγο μεγαλύτερη επιτυχία και μετά μια λίγο μεγαλύτερη επιτυχία και ξαφνικά κοιτάμε και έχουμε χτίσει μια μεγάλη επιτυχία και είμαστε χαρούμενοι όλοι. Αυτό που μετράει στο χώρο μας είναι το να προχωράς. Δεν έχει τόση σημασία από ένα σημείο και μετά το πόσο γρήγορα προχωράς, ενώ άλλος να νιώθει ότι προοδεύεις. Εγώ σας λέω, δεν μετράει καν, δηλαδή πάρα πολύ, αυτό το ακούσε παραδοσιακές εταιρείες. Τι είναι αυτός και σου λέει, ξέρω εγώ, ένα τίτλο. Σμαράγδι, ας πούμε, είναι τόσα. Και βλέπεις ότι θέλεις να βλέπεις τον άλλο ότι προχωράει. Αν δεν προχωράει, τον συνηθίζεις μετά. Τον συνηθίζεις ένα επίπεδο, σαν να γεννήθηκε. Που αυτό είναι άδικο, βέβαια. Έτσι, σαν να γεννήθηκε επιτυχημένος. Αλλά αυτός αυτό ήτανε. Το να προχωράς έχει άλλη δυναμική. Το να προχωράει μια ομάδα έχει μια μαγεία. Είναι κάτι που έλκει τον κόσμο πάρα πάρα πολύ. Αυτό, το να έλκει τον κόσμο, το να έλκει τον κόσμο, κάνει τη δουλειά σου πάρα πολύ εύκολη, μια που η δουλειά μας είναι να έλκουμε τον κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά μας. Φτιάχνεις ένα δίκτυο. Καθώς θα έρθει ο κόσμος κοντά σου. Τώρα υπάρχει περίπτωση να χρειάζεται να ρίξεις λάσο, ας πούμε, να τον δέσεις, να τραβάς αιώνα, να φωνάζει αυτός και να χτίζει έτσι το δίκτυο. Το καλύτερο να έρχονται αυτοί σε εμάς. Προσωπικό παράδειγμα. Το internet marketing το ξεκίνησα το Μάρτιο του 2012. Με αυτό το δίκτυο με τα εργαλεία. Ένα μικρό πρόβλημα που είχα, μικρό, έτσι, για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το internet marketing, ένα μικρό πρόβλημα, είναι ότι όχι μόνο δεν είχα ιδέα για το internet marketing, δεν είχα καν ιδέα για το internet. Ήξερα τι είναι το internet και ήξερα να τσεκάρω email. Και ήξερα... Δεν ξέρω καν το YouTube αν ήξερα. Skype σίγουρα δεν είχα. Δηλαδή το Skype μου φαινόταν πολύ μεγάλη υπόθεση, ας πούμε, το να έχει κάποιο Skype. Τώρα κάποιος μου πει δεν έχω Skype, τσαντίζομαι, αλλά δεν έχεις ένα Skype. Αλλά όταν ξεκίνησα δεν είχα Skype. Δεν ήξερα τίποτα. Όταν λέμε ήξερα να κάνω κλικ, Facebook δεν χρησιμοποιούσα. Δηλαδή αν δει το χρονολόγιο μας, πρέπει να είχα 40 φίλους που είχαν κάνει όλη εκείνη request. Δεν έμπαινα ποτέ στο Facebook, δεν είχα κανένα λόγο να μπω στο Facebook. Ή είναι από αυτούς που κοροϊδεύουν, αυτούς που έχουν Facebook. Και τώρα αν δει το προφίλ μου, ακόμα το Facebook δεν το χρησιμοποιώ για τίποτα. Δηλαδή ή θα αποστάρω κάτι φιλοσοφικό ή μετά το έχω για διαφημίσεις και τέτοια. Τη fanpage μου χρησιμοποιώ σαν επιχειρηματικό εργαλείο. Αλλά αυτό το πράγμα να περνάει όλη μια ώρα στο Facebook, ακόμα δεν το καταλαβαίνω για να είμαι ειλικρινής.
Δεν είμαι τύπος τεχνολογίας ακόμα και τώρα. Έχω μάθει τώρα πέντε πραγματάκια για να εξυπηρετούμε, αλλά ακόμη είμαι άσχετος. Δηλαδή, όταν μιλάω, με τον Μιχάλη τον Μίγκο ή με τον Άγγελο τον Κυρίτσι, ακόμα και τώρα εντυπωσιάζονται από το πόσο άσχετος είμαι, γιατί αυτοί νομίζουν, ξεχνιέσαι, μιλάς με τον Άγγελο, ξεχνιέσαι και νομίζω ότι ξέρει. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω αυτά τα πέντε πράγματα που μου είπαν, ας πούμε, και να... Τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν λοιπόν ξεκίνησα, για να μην τα απολογώ, μου έκανε μεγάλη εντύπωση το Matrix. Το Force Matrix. Εγώ τον δεν είχα, ήξερα μόνο το Unilevel. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το Matrix. Και τότε και λέω, πω πω φαντάσου εγώ να έκανα MLM τότε, ας πούμε, το Matrix. Θα είχα γίνει μεγάλος και τρανός. Οπότε, με όπλο το spillover, αυτή την έννοια του spillover, ότι γράψω και θα σου γράψω κάποιον από κάτω σου, και το Cut of Day, που μην τα αναλύσουμε τώρα τέλος πάντων, έχει και Fun Life αυτά, έχουμε άλλα βίντεο που τα εξηγούνε, κατάφερα να κάνω 20 εγγραφές μέσα σε ένα μήνα. Μάλιστα, μέσα σε μια μέρα είχα κάνει 7 εγγραφές. Αλλά αυτό έγινε στο τελείως ξεκίνημά μου, δηλαδή ήταν η πρώτη, τότε ήταν 2 επί 14, ένα διαδικό Matrix, ότι μπες γιατί έχει μπει ο προηγούμενος προγεγραμμένος και άλλα θα πέσει από κάτω κτλ. Πόντως έτσι ήταν. Κάναμε 20 εγγραφές, έκανα 20 εγγραφές μέσα σε ένα μήνα, έχοντας ελάχιστο χρόνο, γιατί τότε ήταν και Πάσχα και δούλευε η επιχείρησή μου, τέλος πάντων, και είχα απλώς ένα μισά ώρα τη μέρα που πήγαινα για καφέ με έναν υποψήφιο, κάτι τέτοιο. Γίνανε δηλαδή πολύ εύκολα αυτές οι εγγραφές. Γίνανε πολύ εύκολα για το Matrix, στην αρχή του είναι πολύ εύκολο να κάνεις εγγραφές, αν καταλάβει κάποιος αυτό που λέμε τώρα. Εκείνη η εγγραφή έκανε 40 ευρώ, δεν ήταν μια εγγραφή σαν τη FunLife, ήταν υπερδιπλάσιο το κόστος. Ήταν διπλάσιο το κόστος ακριβώς, το σκέφτομαι. Ήταν το κόστος διπλάσιο. Το δεύτερο μήνα, τελείωσε η λίστα μου εκεί πέρα, από τα 40 άτομα γράψαμε τα 20, πάλι λίστα μετά. Το δεύτερο μήνα δεν έκανα ούτε μία εγγραφή, ούτε μία. Άρχισε πάλι, εκεί άρχισα να φοβάμαι ότι θα ξαναπεράσω τα ίδια, ας πούμε. Μου τελείωσε η λίστα μου, αλλά από την ορμή, γιατί όταν βάζεις 20 άτομα, κάτι θα κάνω, δεν μπορεί, όσο ακατάλληλοι και να είναι, κάτι θα κάνω. Εκεί η ομάδα έφτασε γύρω στα 70-80 άτομα το δεύτερο μήνα. Τον τρίτο μήνα, αφού έκανα μια απόπειρα να τα παρατήσω, αλλά η γυναίκα μου με σταμάτησε, άγνωστο γιατί ακόμα δεν ασχολείται με το MLM, αλλά δεν της κάθισε καλά να τα παρατήσω τόσο γρήγορα την προηγούμενη φορά. 7 χρόνια παλεύαμε, τώρα θα τα παρατήσω μέσα σε 2 μήνες. Εκεί πέρα λοιπόν μου λέει τα εργαλεία αυτά που λες, ξέρω εγώ, γιατί εγώ είχα αρχίσει να πιάνω τα εργαλεία, έτσι ασχολείσαι 2 μήνες με κάτι, δεν καταλαβαίνεις τα εργαλεία. Οπότε το πρώτο θέμα της Lead Capture Page μου δεν ήταν ούτε το Internet Marketing ούτε τίποτα. Η κεντρική ιδέα ήταν ότι ήμουν αποτυχημένος στο παραδοσιακό δικτυακό marketing, αλλά ανακάλυψε ένα νέο σύστημα. Έχω νέο σύστημα, τότε δεν εννοούσα το Sales Funnel κτλ. Που είναι όντως το νέο σύστημα. Εγώ εννοούσα το Matrix. Οπότε με αυτό το νέο σύστημα, μέσα σε ένα μήνα εισάγαμε 20 άτομα. Ενώ παλιά, ας πούμε, δεν μπορούσα να εισάγω κανένα, κάτι τέτοιο. Εξαιτίας αυτής της μικρής επιτυχίας, που ήταν μια πολύ μικρή επιτυχία, έτσι, μιλάμε για ένα κέντρο τώρα $500 μέσα σε ένα μήνα από εγγραφούλες και μια ομάδα 70 ατόμων. Μικρή επιτυχία. Στα μάτια μου όμως τότε που εγώ δεν είχα καταφέρει τίποτα, ήμουν ας πούμε τέλειος, ας πούμε έτσι. Οπότε εξαιτίας αυτής της μικρής επιτυχίας και αυτής της Lead Capture Page, προσοχή τώρα, εξαιτίας μια μικρής επιτυχίας, μέσα στους επόμενους 3 μήνες έκανα προσωπικά εγώ ίδιος πάνω από 60 εγγραφές αγνώστων, γιατί οι πρώτοι 20 ήταν γνωστοί από τη λίστα μου. Εξαιτίας αυτής της επιτυχίας έκανα πάνω από 60 εγγραφές αγνώστων χωρίς να κάνω ούτε ένα προσωπικό πλάνο. Στο παραδοσιακό δικτυακό marketing δεν είχα κάνει σχεδόν καμία εγγραφή αγνώστου μέσα σε 7 χρόνια, ενώ ήταν κάτι που το προσπαθούσαμε πάρα πάρα πολύ. Ουσιαστικά το prospecting, η κρύη επαφή, το ότι δεν καταφέραμε να ξεκλειδώσουμε αυτό το μυστήριο, το πώς γίνεται να γράφουμε έναν άγνωστο, είναι και ο βασικός λόγος εξαιτίας του οποίου, κατά τη γνώμη μου, αποτυγχάνουν όσοι προσπαθούν στο δικτυακό marketing. Γιατί όσοι δεν προσπαθούν, θα αποτυγχάνουν ό,τι και κάνανε. Αλλά κακά τα ψέματα, υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν πάρα πάρα πολύ, τελειώνει η λίστα τους. Όσοι έχουν λίστα πηγαίνουν καλά, τελειώνει η λίστα τους και μετά δεν υπάρχει κάποιος που να τους καθοδηγήσει στο πώς θα μπορούν να γράφουν 10 άτομα το μήνα. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό και δεν υπάρχει κανένας στο παραδοσιακό δικτυακό marketing ή σχεδόν κανένας που να το έχει κάνει αυτό. Είναι ελάχιστοι αυτοί που το κάνανε, δεν υπάρχει κανένας που να μπορέσει να το διδάξει στην ομάδα του, γι' αυτό και γενικώς υπάρχει αυτή η κατάσταση. Ως εκ τούτου, στους επόμενους 3 μήνες, η ομάδα ξεπέρασε τα 300 άτομα και αυτό ήταν το θέμα της επόμενης PLCP. Όταν λέω, αυτό εννοώ, χτίζουμε τη μια επιτυχία πάνω στην άλλη. Δηλαδή, νέα μέθοδος δίνει τη δυνατότητα να βρεις υποψηφίους από το ίντερνετ. Στο παραδοσιακό δικτυακό marketing δεν μπορούσα να γράψω τεγάτα. Είχα γράψει τον παππού και τη γιαγιά σε διαφορετικούς κωδικούς για να φανεί ότι έχω πολλές εγγραφές, αλλά εδώ κάνω, ας πούμε, 20 εγγραφές το μήνα, χωρίς να τρέχω, μπλα μπλα μπλα. Έτσι. Ήταν αυτό το θέμα της επόμενης σελίδας. Με την επόμενη σελίδα η ομάδα μεγάλωσε περισσότερο. Σε εκείνο το πρώτο πρόγραμμα, με αυτές τις σελίδες τέλος πάντων, τελικά
Τέλος, ξεκινώντας τη FanLife, ένα πρόγραμμα που δίνει πρόσβαση σε εκπτώσεις και έχει ένα προϊόν που οι άνθρωποι καταναλώνουν έτσι κι αλλιώς, γιατί παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, είναι ωραία η μέθοδος και ωραία αυτό που λέμε της επίθεση, αλλά το πρόγραμμα, κακά τα ψέματα, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Το πρόγραμμα παίζει τεράστιο ρόλο. Και αυτά που λένε ότι η εταιρεία δεν παίζει ρόλο είναι. Δεν μπορούν, σε ποιο χώρο, σε ποιο επιχειρηματικό χώρο, η τιμή του προϊόντος, το οικονομικό πρόγραμμα, η μέθοδος δεν παίζει ρόλο. Σε ποιο, γιατί να είναι στο δικαίωμα. Προφανώς παίζει τεράστιο ρόλο το matrix, το χαμηλό κόστος, το ότι το προϊόν το γνωρίζουμε, το ότι ουσιαστικά καταναλώνοντας το εξοικονομούμε χρήματα κ.ο.κ. Οπότε είδαμε με τη FanLife ότι όσο καλά και αν ήταν τα αποτελέσματά μας στο παρελθόν, γιατί η ομάδα μας πάνω κάτω ήταν η ίδια, απλώς πολλαπλασιαζόταν. Είδαμε ότι εδώ πολλαπλασιάζονται. Οπότε βγήκε μια καινούργια PLCP που παρομοιάζει το δικτυωτή με το Superman. Αυτή είναι από τις καλύτερες PLCP που έχω φτιάξει παρεπιπτόντως. Είχε την καλύτερη ανταπόκριση τέλος πάντων, που ουσιαστικά παρομοιάζει το δικτυωτή με το Superman και τη My Fan Life με τον κίτρινο ήλιο. Ότι όπως ο Superman στο Kryptonite θα ήταν ένας normal άνθρωπος, έτσι είναι στην εμπειρία που έχεις μέχρι τώρα, αλλά αν έρθεις εδώ πέρα θα γίνεις Superman κτλ. Με αυτή την PLCP η ομάδα μας μέσα σε δύο μήνες, σε λιγότερο από δύο μήνες ίσως, ξεπέρασε τα 1000 άτομα με αυτό το είδος στο marketing και οι προσωπικές μου εγγραφές είχαν φτάσει σε αυτό το πρώτο της 60-70, ξέρω κάτι τέτοιο. Κάθε νέα επιτυχία, κάθε μικρό βήμα, κάθε μικρή αλλαγή προς το καλύτερο δημιουργεί μια νέα ιστοριούλα επιτυχίας. Μια νέα ιστοριούλα επιτυχίας. Στην αρχή είναι ασήμαντη. Δηλαδή αυτό από τι ξεκίνησε. Αυτό ξεκίνησε από το ότι όλο αυτό που λέμε τώρα ξεκίνησε από το ότι μίλησα σε 45 φίλους μου και έγραψα τους 20. Από αυτό ξεκίνησε. Απλώς για το δικτυωτή σπουδαία υπόθεση. Αλλά αν το σκεφτούμε, μίλησα σε 45 φίλους μου. Ωραία, 20 γραφτήκανε. Και γράψαν και αυτοί από 2-3, ξέρω εγώ. Σιγά τα αυγά. Τώρα, όσο περισσότερο έχουμε αποτύχει στο παρελθόν, τόσο περισσότερο και τόσο περισσότεροι θα εμπνέονται από τις ιστοριούλες μας. Μια ιστορία, ήμουν στην τάδε εταιρεία Διαμάντη και άλλαξε εταιρεία και έγινα Διαμάντη και στην επόμενη εταιρεία. Αυτό ήταν γέλιο Άγιο Βασίλη, κακό γέλιο. Δεν ξέρω τώρα. Ένα γέλιο τέτοιο τέλος πάντων. Δεν θα εμπνεύσει ποτέ κανέναν. Είσαι ωραία, σιγά τα αυγά. Εγώ δεν θέλω να ακούσω αυτό. Εγώ θέλω να ακούσω κάποιον σαν εμένα. Κάποιον ως εκ του που θέλω να καταλήξω. Ότι δεν πρέπει να μας φοβίζει το να ξεκινήσουμε κάτι χωρίς να έχουμε επιτυχία. Όσο πιο πολύ σε αυτό που κάνουμε, θυμηθείτε το αυτό. Όσο πιο πολύ έχουμε αποτύχει στο παραδοσιακό δικτυακό marketing, τόσο καλύτερα, τόσο αν κάνετε αυτό το αρχικό, αν αρχίσει δηλαδή να ανεβαίνει προς τα πάνω η καμπύλη, τόσο καλύτερα θα πάτε εδώ πέρα. Γιατί οι άνθρωποι από αυτό εμπνεόμαστε. Από την ιστορία του ανθρώπου που ήταν σαν εμάς και τα κατάφερε. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ήθελα να βάλω μια φωτογραφία, έβαλα τη γάτα. Αυτό είναι ότι ετοιμαζόμαστε για πόλεμο, αλλά δεν μου πήγε και έβαλα και μια λευκή διαφάνεια. Okay, λοιπόν, αυτά είχα να πω. Θα ανοίξω τώρα το chat, να ακούσω σχόλια, παράπονα, ό,τι θέλει ο καθένας τέλος πάντων.